Εντάξει, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, άκου τώρα πώς θα μας το πεις το θέμα, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό που πας να πεις. Ξυπνήσατε! Καλό είναι, αλλά εύκολο δεν είναι. Ετοιμαζόσαστε για έξω στην Αθήνα. Έχετε δίκιο και οι δύο. Βέβαια, το Σπύρο, οφείλω να πω ότι τον βρίσκω λίγο πιο έτοιμο. Εμείς, Χρύσα, έχουμε ακόμα. Ναι, γιατί έχω... Έχει φορέσει διαθλητικά. Τα έβαλες για να τρέξεις, για να περπατήσεις. Όχι, ήταν έτοιμος για το θέμα. Είχε κάπου και ήταν στο γραφείο. Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Τραβάμε χειρόφρενο. Αφήνουμε το αυτοκίνητο στην άκρη. Όπα, όπα, όπα. Όταν λες τραβάμε χειρόφρενο, τίποτα απαγορεύεται, τίποτα, τελεία. Αν θέλουμε να περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Α, νάτινα. Μα τι, έτσι, παίρνουμε ποδήλατο. Καλά. Για τους πιο τολμηρούς παθήνι. Αυτό βέβαια δεν είναι το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι μια ιστορική ευκαιρία να πάμε. Ακριβώς και να περιπλανηθούμε. Να, το ιστορικό κέντρο, εδώ είμαστε. Να, υπέρχεσαι. Και φυσικά και με τα πόδια. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα κάνουμε καλό στην υγεία μας. Ναι. Θα κάνουμε καλό στο περιβάλλον. Ρέα, ό,τι και να λες, εγώ έτσι ακούω κάποιες φωνές εδώ πίσω από τους τηλεθεατές. Αγνοήσε τις. Να λένε τι λες, βρε κορίτσι μου. Λοιπόν, τώρα να δούμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες για τους φίλους μας που θέλουν να βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας. Θα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση και στη στάθμευση των οχημάτων από τις 8 το βράδυ του Σαββάτου έως και τις 10 το βράδυ της Κυριακής. Λίγο πιο συγκεκριμένα, να δούμε και τα τμήματα των οδών. Οδός Αθηνάς, το τμήμα της μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλο. Στην Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της. Αντίστοιχα, στην οδό Περικλέους και Αθηναίδος και Αγίας Ειρήνης, σε όλο το μήκος της. Στην πλατεία Αγίων Ασωμάτων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σαρή και Ερμού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ερμού. Συνεπώς και στην Ερμού, ναι, μεταξύ των οδών Ασωμάτων και Αθηνάς. Η τροχέα συνιστά στους οδηγούς. Ψυχραιμία κυρίως, νομίζω, ότι συνιστά στους οδηγούς. Να τηρούν λίγο τα μέτρα και να μην έρθουμε. Σημασία έχει να πάμε στο κέντρο της Αθήνας να περάσουμε καλά και όχι να στενοχωρηθούμε. Κατάλαβες. Να περπατήσουμε, να περιπλανηθούμε. Είπα, ο Σπύρος είναι έτοιμος. Ο Σπύρος, κατάλαβα γιατί έβαλα αθλητικά τώρα, αλλά δεν με ενημέρωσε. Θα σε πείσει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Χρειά μου, δεν είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, είναι η μέρα αφιερωμένη στο Μπινελίκι. Για κάποιον με κάθε σεβασμό. Κάποιοι δεν θα πάρουν εύκολα αυτό το μήνυμα, όπως χρειάζονται αυτές οι μέρες. Χρειάζονται αυτές οι μέρες. Λίγο να αλλάξει η ζωή μας, να κάνουμε καλό λίγο στην υγεία μας. Ναι, ειδικά σήμερα που βρέχει, χρειάζεται να αλλάξει η ζωή μας. Παιδιά, τι μου λέτε τώρα, θα με τρελάνετε, μωρέ, εκεί θα πάρω τη χρήση να πάμε αλλού. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, πάρε ομπρέλα.